Η ερώτησή μας αφορά στην ανόδο τη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γνωστή και ως ΑΣΠΕΤΕ για τους περισσότερους. Πρόκειται, κύριε Υπουργέ, για ένα πολύπαθο ίδρυμα, το οποίο έχει υποστεί διαχρονικά τις συνέπειες από την αντιεκπαιδευτική πολιτική όλων διαδοχικά των κυβερνήσεων. Από το 1959, γιατί τότε ιδρύεται ως ΣΕΛΕΤΕ, τότε μέχρι και σήμερα αποτελεί στην ουσία ένα ίδρυμα αδιαβάθμιτο με διορισμένη διοίκηση και βεβαίως αυτή η κατάσταση αφήνει κυριολεκτικά στον αέρα τόσο τους φοιτητές όσο και το διδακτικό και το λοιπόν προσωπικό της σχολής. Γιατί ξέρετε, μετά από έναν κύκλο των τελευταίων ετών, ένα κύκλο αέναο ανωτατοποιήσεων, σχεδίων Αθηνά, πανεπιστημιοποιήσεων και ούτω καθεξής από τις κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία χρόνια, η ΑΣΠΕΤΕ κινδυνεύει σήμερα, με βάση και τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για το νέο νόμο πλαίσιο που ετοιμάζει για την ανώτατη εκπαίδευση, κινδυνεύει λοιπόν αυτή η σχολή, η ΑΣΠΕΤΕ, να υποβαθμιστεί σε ένα ίδρυμα παροχής καταρτήσεων τριετών, διετών, μονοετών, δεν ξέρω. Το σενάριο αυτό δεν είναι βγαλμένο από το κεφάλι μας φυσικά και δεν απέχει από την πραγματικότητα, δεδομένου ότι ήδη η παιδαγωγική επάρκεια είναι πια ένα εμπορεύσιμο εκπαιδευτικό προϊόν, το οποίο έχει αφαιρεθεί από τους προπτυχιακούς κύκλους πολλών πανεπιστημιακών τμήματων και βεβαίως διατίθεται στην εκπαιδευτική αγορά που συνεχώς μεγαλώνει, επιπληρωμή φυσικά. Με βάση όλα τα παραπάνω σας ρωτάμε τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, για να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις σε μόνιμο διδακτικό και λοιπόν προσωπικό, σε υποδομές, σε αναβαθμισμένα ενιαία προγράμματα σπουδών, ώστε η ΑΣΠΕΤΕ να αποτελέσει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και να απονέμει αντίστοιχα πτυχία πανεπιστημιακού επίπεδου. Και να εξασφαλιστεί βεβαίως η απονομή παιδαγωγικής επάρκειας προπτυχιακά, ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών, χωρίς δίδακτρα ή άλλες προϋποθέσεις, για όσους φυσικά φοιτητές επιθυμούν να την αποκτήσουν. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, θα συμφωνήσω απολύτως με τον χαρακτηρισμό που είπατε για το πολύπαθο ίδρυμα. Μιλάω για την ΕΣΠΕΤΕ, που ορθώς αναφέρατε για την ιστορία της, πώς ξεκίνησε ως ΕΛΕΤΕ σε μια άλλη εποχή. Να υπενθυμίσω βεβαίως ότι η ΑΣΠΕΤΕ παρέμεινε εκτός πανεπιστημιακού τομέα επιθετίας του κυρίου Γαβρόγλου. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τη θέση της Νέας Δημοκρατίας στην εποχή εκείνη, που ήταν ενάντια σε όλα αυτά που συντελέστηκαν επί Γαβρόγλου, η μη πανεπιστημιοποίηση της ΑΣΠΕΤΕ δεν οφείλεται στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά σε επιλογές που έγιναν τότε. Τώρα, δεν έχω να πω πολλά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι, θα ξεκινήσουμε με το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας, που είναι σοβαρό θέμα που θέτεται. Η σχολή αποτελείται από 4 τμήματα. Από τμήμα εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών, τμήμα εκπαιδευτικών μηχανολόγων μηχανικών, από τμήμα εκπαιδευτικών πολιτικών μηχανικών και από ένα παιδαγωγικό τμήμα. Ειδικά το παιδαγωγικό τμήμα δεν απονέμει πτυχίο. Οπότε, θεωρητικώς εδώ υπάρχει το πρόβλημα με την επάρκεια. Προσέξτε όμως. Επειδή παιδαγωγικά τμήματα διδάσκονται στα άλλα προπτυχιακά τμήματα της ΑΣΠΕΤΕ, για το λόγο αυτό το πτυχίο που χορηγούν τα προπτυχιακά τμήματα της ΑΣΠΕΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας. Οπότε, το οποίο μάλιστα ως προς τα δικαιώματα που αποφέρει είναι ισότιμο με αυτά του ΤΕΙ. Οπότε, το πτυχίο έχει 2 τίτλους μέσα, ενσωματώνει. Τον τίτλο του εκπαιδευτικού και αυτού της επαγγελματικής ειδικότητας. Αποκτάται μάλιστα ύστερα από 10 εξάμηνα
ακαδημαϊκά εξάμεινα, στα οποία περιλαμβάνονται δύο εξάμεινα για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και εκτέλεση πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Άρα, ως προς το δεύτερο ερώτημα που θέτεται, να εξασφαλιστεί η απονομή παιδαγωγικής επάρκειας προπτυχιακά, απονέμεται από την ίδρυση σας ΠΕΤΕ και μέχρι σήμερα παιδαγωγική επάρκεια στα προπτυχιακά της προγράμματα, χωρίς βεβαίως δίδακτρα. Τώρα, ως προς το δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη, ως προς το πρώτο σας ερώτημα, γιατί αυτό ήταν το δεύτερο ερώτημα, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι σε επικοινωνία με την ΑΣΠΕΤΕ. Έχω συναντηθεί και με την ηγεσία της ΑΣΠΕΤΕ, το Προεδρείο της ΑΣΠΕΤΕ, αλλά και με το Σύλλογο των Αποφύτων της ΑΣΠΕΤΕ την προηγούμενη εβδομάδα, διότι νοιάζονται για το παλιό τους τμήμα. Γνωρίζω ότι έχουν συναντηθεί και με την Υπουργό. Είναι σε διαβουλεύσεις με την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Έχουν υποβάλει προτάσεις τους. Περιμένω να δω και τις προτάσεις της ΕΘΑΕ, της Εθνικής Αρχής. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω περισσότερα. Παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Βαλάτε, κύριε Δελή, για τη δευτερολογία. Θα περιμέναμε να ακούσουμε περισσότερο, βέβαια, για το πρώτο ερώτημα, το επίμαχο ερώτημα, που είναι και το πιο κρίσιμο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αγωνία στο χώρο ευρύτερα, την οποία και μεταφέρουμε για το μέλλον αυτής της σχολής. Πολλά ακούγονται, πολλά κυκλοφορούν, επίκειται ένας νόμος πλαίσιο και θα μπορούσατε, εν πάση περιπτώσει, εδώ έχετε και τη δευτερολογία, να γίνετε λίγο πιο σαφείς σε σχέση με το στόχο, τέλος πάντων, αυτής της κυβέρνησης. Γιατί ναι μεν κατηγορήσατε, είπατε ότι αυτή η ρύθμιση, τέλος πάντων, το να μείνει έξω η ΑΣΠΕΤΕ από όλες αυτές τις πανεπιστημιοποίησεις ήταν έργο ΣΥΡΙΖΑ, έργο του κυρίου Γαβρόγλου, έτσι είναι, αλλά θα μπορούσε αυτό να το θεραπεύσει η Νέα Δημοκρατία και, πάση περιπτώσει, επειδή εμάς δεν μας αρέσει να τα βλέπουμε τόσο στενά και τόσο προσωπικά τα ζητήματα, νομίζουμε ότι είναι αποτέλεσμα μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής στρατηγικής, η οποία εκπονείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν υλοποίησε και ο κύριος Γαβρόγλου και ο κύριος Φίλης. Αυτήν υλοποιεί και η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, βεβαίως με τις ιδιαιτερότητες και με τις παραλλαγές και με τα ελάχιστα περιθώρια τα οποία μπορεί να έχει το κάθε κόμμα που αναλαμβάνει την κυβέρνηση. Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι το γνωρίζετε, υπάρχει μια ολόκληρη πρόταση από την Ένωση Ελλήνων, από την Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών της Ελλάδας για την πανεπιστημιοποίηση της σχολής, για την μετατροπή της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα κατά το πρότυπο της Χαροκοπίου στον Πειραιά και, ή εναλλακτικά για την ένταξή της ως σχολής αυτόνομης στο ΕΚΠΑ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη της σημερινής κυβέρνησης γύρω από αυτό το ζήτημα. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα, κρίσιμα, τα οποία νομίζουμε επιδρούν στο μέλλον αυτής της σχολής και ένα τέτοιο είναι το εξαιρετικό οικόπεδο στο οποίο ανήκει αυτή η σχολή. Μάλιστα είναι στην ουσία στο ίδιο οικόπεδο που είναι και το Υπουργείο Παιδείας. Για όσους το γνωρίζουν εκεί στο Μαρούς, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Η σχολή δηλαδή έχει χώρους για να αναπτύξει και υποδομές, ακόμα και χώρους άθλησης για τους φοιτητές, μόνο που αυτοί οι χώροι από το 2012 πια ανήκουν στο υπερταμείο. Ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, μάλλον, και έχουν δεσμευτεί από το ΤΑΙΠΕΔ για προσαξιοποίηση, λέει. Γνωρίζουμε τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Επιπλέον υπάρχει και η διορισμένη διοίκηση, η οποία αποτελεί τροχοπέδι στην ουσία για τις συλλογικές διαδικασίες και των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συσσωρεύουν ένα πρόβλημα λειτουργίας και στο σήμερα, αλλά κυρίως δημιουργούν πολλά ερωτηματικά, πολλές απορίες και μεγάλη αγωνία για το μέλλον αυτής της σχολής και θα θέλαμε εδώ μια πιο συγκεκριμένη απάντηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Ποιος είναι, τέλος πάντων, τι βλέπει η ελληνική κυβέρνηση η σημερινή για το μέλλον της ΑΣΠΕΤΕ? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Δελή. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, να διευθυνήσω κάτι σε σχέση με το παρόν αυτή τη στιγμή που ξέχασα να πω στην πρωτολογία μου.
η επιχορήγηση του φορέα για τις λειτουργικές του δαπάνες για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των 724.000 ευρώ. Οπότε υπάρχει πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για να τρέξει κανονικά ο φορέας χωρίς κανένα πρόβλημα. Το λέω αυτό σε σχέση με την αγωνία για το μέλλον στο οποίο είπατε. Τώρα, δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να σας πω περισσότερα, διότι όπως σας είπα, είμαστε σε διαβουλεύσεις με τη διοίκηση σας ΠΕΤΕ και με όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα της σχολής και με τον πρόεδρο της ΕΘΑΕ. Προσπαθούμε να δούμε συνολικά τι γίνεται με το χάρτη της χώρας στην προκειμένη περίπτωση σε σχέση με τις πολλές πανεπιστημιακές σχολές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Μην ξεχνάμε ότι πριν το Αυρόγλου από το 1983 η αποστολή της σχολής συνέπιπτε με αυτή των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οπότε είχε και παράλληλη παροχή παιδαγωγής εκπαιδεύσεως στους φοιτητές της, προωθούσε την εφαρμοσμένη έρευνα. Όλα αυτά τα μελετούμε. Όταν θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω, θα γίνουν τόσοι άλλους ανακοινώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας γενικότερα για το τι θα γίνει με το μέλλον της ΑΣΠΕΤΕ. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε προτάσεις και από την ΕΘΕΕ και από την ΑΣΠΕΤΕ για να το δούμε συνολικά.